Καλαμάτα 1821. Δρόμοι ελευθερίας. Αυτό ήταν το θέμα του προγράμματος που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που έγινε στην Πανεπιστημιακή Σχολή της Καλαμάτα. Και εδώ έχουμε την πρώτη πρόταση, η οποία είναι μάλιστα πολύ προσωπική, είναι μόλις σημερινή, πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος, ένα δωμάτιο, στο παλαιό δημαρχείο. Μπαίνοντας μέσα είναι το δεύτερο δωμάτιο δεξιά, το οποίο θα διαμορφωθεί όπως βλέπουμε, με την τοποθέτηση δύο μεγάλων οθονών, οι οποίες θα παρέχουν ψηφιακό ενημερωτικό υλικό. Από την εντύπωση μηνυμάτων λοιπόν που υπηρετεί ένα τρέιλερ, ας περάσουμε τώρα στην παραγωγή νοημάτων που διακονεί μια ταινία. Τη λέξη νόημα βέβαια θα ήθελα να την ακούμε μέσα στα σολομικά συμφραζόμενά της, δηλαδή πρώτα με δύναμη να συλλάβει ο νους, και έπειτα η καρδιά να αισθανθεί ό,τι ο νους συνέλαβε. Και στην πιο σύντομη αλλά πιο διάσημη εκδοχή της ίδιας σκέψης, από τον ίδιο το συλλόγο πάλι, το περίφημο «Με λογισμό και μόνειρο». Σε αυτόν λοιπόν τον δύσβατο αλλά εξαιρετικά δημιουργικό δρόμο που καλείται να καλύψει μια ταινία, θα ήθελα να περπατήσουμε για λίγο μαζί σήμερα. Πλησιάζοντας τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και θέλοντας να τιμήσουμε αυτή την επέτειο, είμαστε υποχρεωμένοι να ανατρέξουμε στο παρελθόν για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το παρόν. Κάθε γενιά στοχάζεται και αναστοχάζεται με τη σειρά της πάνω σε αυτό το κομβικό σημείο της ιστορίας. Και κάθε εποχή, ανάλογα με τα ιδεολογικά προτάγματα της περιόδου, διαφορετικά εγκυβωτίζει μνήμη και ιστορία. Η ιστορία, η επιστήμη της ιστορίας, συμπορεύτηκε στο πέρασμα του χρόνου με την τέχνη και τη λογοτεχνία, άλλοτε συγκλίνοντας και άλλοτε αποκλίνοντας. Και μαζί θα συνδιαμορφώσουν τεπιθήσεις και ταυτοτικές αντιλήψεις του νέου έθνους.